Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με την είδηση της ημέρας που έρχεται από το Βερολίνο και είναι η είδηση ότι ο Σόιμπλε δέχθηκε να αναλάβει την Προεδρία της Γερμανικής Βουλής. Ανάμεσα στα ονόματα που τώρα συζητούν εκεί για τη θέση του Υπουργού Οικονομικών είναι και το όνομα του Λίτνερ, που θεωρείται πολύ σκληρός και έχει πει διάφορα για την Ελλάδα, έχει μιλήσει για Brexit. Έχει εμφανίσει δηλαδή μια εικόνα που δεν θα την έλεγα ευχάριστη για μας τους Έλληνες. Θέλω να σας ρωτήσω, μήπως φτάσουμε στο σημείο, για να αστειευθώ κιόλας, να υλοποιήσουμε αυτό που ο ίδιος ο Σόιμπλε μας ζήτησε παλαιότερα, δηλαδή βλέποντας τη νέα πολιτική της Γερμανίας, αν έχουμε φιλελεύθερο Υπουργό Οικονομικών, να του στήσουμε άγαλμα στην Ελλάδα. Να συστευτώ και εγώ, πήρε πριν από 2 ώρες ο Πρωθυπουργός και μου πρότεινε να πάω στην Προεδρία της Βουλής, για αφού έφυγε ο κύριος Σόιμπλε να φύγω και εγώ. Εσείς τέτοια αστεία μην τα κάνετε, διότι κατά καιρούς έχουν γραφτεί διάφορα. Μου είπε, αστειεύοντας το είπα, αυτό το έκανε πραγματικά αυτό το αστείο ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να σπεκουλάρουμε τώρα ποιος θα είναι ο σας ανησυχεί το να είναι ένας φιλελεύθερος εκεί? Νομίζω ότι ξέραμε ποιος ήταν ο κύριος Σόιμπλε, με τα καλά του, με τα κακά του. Είναι μια σύνθετη προσωπικότητα που έχει αφήσει τη στάμπα του. Ήταν ευρωπαϊστής, όχι με το όραμα της Ευρώπης που έχω εγώ. Νομίζω ότι πραγματικά πίστευε μια εποχή ότι θα ήταν καλύτερο για τους ίδιους Έλληνες να είναι εκτός Ευρωζώνης. Αυτό έχει αλλάξει τώρα. Οι φιλελεύθεροι το πιστεύουν ακόμη αυτό? Θα το δούμε. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά νομίζω έχουμε πείσει πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου και στη Γερμανία και ολόκληρη στην Ευρώπη ότι και το όραμα του Σόιμπλε για την Ευρώπη δεν περπατάει, και γι' αυτό συζητάμε και θα συζητήσουμε μέχρι τις ευρωεκλογές του 2019 σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη. Νομίζω αυτές οι σημαντικές αλλαγές που θα προωθήσει και ο πρόεδρος Μακρόν και θέλει να στηρίξει και η καγκελάριος, δεν νομίζω συνδυάζονται πολύ εύκολα με άλλα ελληνικά επεισόδια. Εμένα η εικόνα που με έχει δημιουργηθεί είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι το σημαντικό πια θέμα. Πρέπει να τελειώσουμε με την ελληνική υπόθεση, να τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, γιατί η Ευρώπη έχει πολύ σημαντικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν, και νομίζω ότι έχω την ελπίδα κι εγώ η Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτή τη ζήτηση. Μάλιστα. Γιατί είναι σημαντικό και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Θα αναμείνουμε με αγωνία να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η γερμανική πολιτική. Τώρα θέλω να σας διαβάσω μία δήλωση. Όσον αφορά το θέμα της φορολογίας, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Ούτως ή άλλως, αν δεν το έχουμε ξεπεράσει. Αυτό φαίνεται και από τα σημάδια της κόπωσης που παρουσιάζεται από συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες. Κυρίως αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικροεπιχειρηματίες. Εκεί πρέπει να γίνουν τάχιστα βελτιώσεις, γιατί θα έχουμε αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Τη διαπίστωση αυτή δεν την έχει κάνει ούτε κάποιος παράγοντας της αγοράς, ούτε κάποιος οργισμένος φορολογούμενος, ούτε κάποιος περίεργος δημοσιογράφος. Την έκανε σήμερα το πρωί, μιλώντας σε μένα, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Υπουργός Εσωτερικών, στον Real FM. Θέλω να σας ρωτήσω πώς προτίθεται το Υπουργείο των Οικονομικών και η κυβέρνηση να τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι οι επιπτώσεις της υπερφορολόγησης είναι πλέον εμφανέστατες και στην αγορά και στην κοινωνία. Κοιτάξτε, ότι έχουμε πάρει περισσότερους φόρους σε συγκεκριμένες ομάδες, θα το έχετε ακούσει και εγώ να το λέω. Και από το βήμα από τη Βουλή, αλλά και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε εδώ πέρα. Αν δεν έχω ακούσει τι θα κάνετε για να το διορθώσετε. Τότε πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν διαβάζετε το πενταετές πρόγραμμα. Ότι μέσα. Ποιο πενταετές πρόγραμμα? Η κοινωνία είναι σε πίεση. Οι επιχειρήσεις είναι σε πίεση. Τα ληξιπρόθεσμα κάθε μήνα που περνάει αυξάνονται. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα. Θέλετε να
μιλήσουμε για τις λιανικές πωλήσεις που έχουν αυξηθεί. Θέλετε να μιλήσουμε για πόσο έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές. Θέλετε να μιλήσουμε πόσο έχει πεθύνει. Έχουν αυξηθεί οι λιανικές πωλήσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Χρόνο εγώ, με χρόνο. Εγώ βλέπω με χρόνο, συνεχώς λουκέτα στα μαγαζιά. Ναι, εγώ βλέπω. Μα κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες υπάρχουν λουκέτα και ανοίγουν και κλείνουν επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά, εδώ τους τελευταίους 6 μήνες, ο δείκτης market που λέει θα έχετε περισσότερες αγορές ή λιγότερες, λένε ότι θα έχουμε περισσότερος. Έχει αύξηση στον τομέα της μεταποίησης και της βιομηχανίας. Αυτή είναι η πραγματική Υπουργέ εικόνα. Μου, αυτό ένα δεν λεπτό κρύβει τώρα, αυτό όχι, που λέτε. Ένα λεπτό. Τώρα θα σας διακόψω. Τα στοιχεία αυτά εδώ δείχνουν. Εδώ διάβαζα πριν από λίγες μέρες στοιχεία για το πώς μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των πολιτών και για το πώς πέφτουν οι πωλήσεις ακόμα και σε είδη όπως το ψωμί και το γάλα. Θα σας στείλω το ψωμί αύριο, και το γάλα. Θα σας στείλω... Οι πωλήσεις πέφτουν μόνο σε περίοδο πολέμου. Και εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Συγγνώμη. Επειδή είμαι υπουργός οικονομικών. Δεν έχουν πέσει. Δεν είναι αυτή η συνολική δεν εικόνα. Δεν έχουν πέσει οι πωλήσεις στο ψωμί και στο γάλα. Αυτό δεν το ξέρω. Στο συγκεκριμένο σας το λέω με βεβαιότητα. Μπορεί να έχουν πέσει. Αλλά δεν είναι αυτή η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι. Ποια είναι. Είναι ότι έχουμε. Βλέπετε εσείς ευτυχισμένους ανθρώπους γύρω σας. Άλλο αυτό ερώτηση. Να πάμε ένα-ένα. Να πάμε ένα-ένα. Εγώ σας μίλησα για την αγορά και για την κοινωνία. Εγώ σας είπα ότι στην αγορά οι εξαγωγές αυξάνονται, ότι οι λιανικές πωλήσεις αυξάνονται, ότι η μεταποίηση επεκτείνεται, ότι η βιομηχανία επεκτείνεται. Όλοι αυτοί είναι δείκτες που έχει βγάλει η Ελστάτ, έχει βγάλει η Τράπεζα της Ελλάδας. Να έχουμε μια κανονική εικόνα. Εμείς καταλαβαίνουμε, για να πάω στην αρχική σας ερώτηση, ότι υπάρχει μια διάρθρωση των φορολογικών βάρων που δεν είναι σωστή. Και γι' αυτό μέσα στο μεσοπρόθεσμο έχουμε βάλει 3,5 δις ελαφρύνσεις μέχρι το 2022. Το ξέρουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Το ξέραμε όταν μπήκαμε σε αυτό ότι έπρεπε να κάνουμε και περαιτέρω δημοσιονομική αναπροσαρμογή. Δεν το ξέραμε το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν βλέπετε ότι έχει ταβανώσει πια η δυνατότητα ίσπραξης. Γιατί τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια κόπωση στα έσοδα. Βεβαίως, η οποία οφείλεται στο ότι ξύνεται τον πάτο του βαρελιού. Παίρνετε ένα σημείο του χρόνου όπου ακόμα η ανάπτυξη, εγώ σας λέω ότι η ανάπτυξη φέτος θα φτάσει στα 2%. Θα φτάσει. Θα φτάσει 2%. Και του χρόνου θα είναι πολύ μεγαλύτερη και νομίζω. Πάντως, επειδή όλο κάνουμε κουβέντα για επενδύσεις και λέμε ότι σε αυτές θα στηριχθεί η ανάπτυξη, όλο βλέπω τις επενδύσεις να τις αναγγέλουμε και να μην γίνονται. Όχι, εγώ βλέπω τα στοιχεία της Ελστάτ ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξήθηκαν χρόνο με χρόνο εντυπωσιακά φέτος. Υπουργέ μου, εδώ υπάρχουν 2-3 εμβληματικές, να το πω έτσι, επενδύσεις. Να τις συζητήσουμε τις εμβληματικές, αλλά μην χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Ελληνικό, εγώ... Υπάρχει Ελντοράντο. Βλέπω προβλήματα στην Κασιόπη. Βλέπω δηλαδή ότι στις 3-4 μεγάλες αποκρατικοποιήσεις τα πράγματα είναι μπλεγμένα και δεν προχωράει. Εγώ βλέπω ότι προχωράει της Φράπορτ. Εγώ βλέπω ότι προχωράει του Παπαστράτου. Εγώ βλέπω ότι γίνονται συνεχώς επενδύσεις και η ίδια η Ελστάτ λέει ότι η αύξηση φέτος των επενδύσεων, των ιδιωτικών επενδύσεων, ήταν πολύ σημαντική. Εγώ όλες οι επαφές που έχω με ξένους επενδυτές, και έχω πολλές όπως φαντάζεστε, λένε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως σας λέω, το πρόβλημα μακάρι, που θα έχει, το πρόβλημα που θα έχουμε, επενδυτών ταυτή. Το πρόβλημα αλλά εγώ που σας θα έχει, ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα τα πλησιάσουμε αυτά, αλλά επίσης, να μην χάσουμε τη μεγάλη σήμερα, εικόνα. Επειδή, να μην χάσουμε τη μεγάλη αλλά εικόνα. Στη μεγάλη εικόνα είναι και το εργοστάσιο του παγωτού που έκλεισε η Νεστλέ. Στη μεγάλη εικόνα είναι και η Πέψη που πήγε στην Αλβανία. Όλα αυτά είναι και στη μεγάλη εικόνα. Έχουν έρθει άλλες επιχειρήσεις, τουρκικές επιχειρήσεις που σκέφτονται να έρθουν από την Τουρκία να έρθουν εδώ. Αυτό πάντα θα γίνεται. Το θέμα είναι ποια είναι η συνολική εικόνα της οικονομίας αυτή τη στιγμή σε αριθμούς. Και συγγνώμη, τα στοιχεία της Ελστάτ δεν επιβεβαιώνουν τη γενική εικόνα που λέτε. Τώρα, αν θέλετε να συζητήσουμε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, επενδύσεις θα τις συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα που θα έχει η Ελλάδα τα επόμενα 2 χρόνια, ότι θα υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις από ότι θα μπορούμε να απορροφήσουμε. Μακάρι. Και άρα το ζήτημα είναι να έχουμε ακόμα φίλτρα, να έχουμε φίλτρα για τις επενδύσεις αυτές που θα κάνουν τη μεγαλύτερη επένδυση στην ελληνική οικονομία, που θα επηρεάσουν περισσότερο τη τεχνολογική αναβάθμιση, την κατάρτιση των εργαζομένων, τις περιοχές που θα γίνεται η επένδυση. Και γι' αυτό έρχομαι στον Ελντοράντο. Δηλαδή εδώ έχει ο κόσμος να αποφασίσει.
θέλουμε όποια επένδυση με όποιο εκβιασμό, χωρίς κανένα κανόνα, χωρίς να επηρεάζει, γιατί η Χαλκιδική δεν έχει μόνο το χρυσό. Η Χαλκιδική έχει ανθρώπους που δουλεύουν στο τουρισμό, στον αγροτικό τομέα και έπρεπε, γι' αυτό βγήκε ένα πλαίσιο και αυτό το πλαίσιο πρέπει να το συζητηθεί και όταν δεν μπορεί να βρεθεί λύση να πάει στη διαιτησία. Όση ώρα μιλάμε, μου στέλνουν μηνύματα οι φίλοι που μας παρακολουθούν και μου λένε ωραία λέει ο Υπουργός ότι έχει βάλει για τα επόμενα χρόνια 3,5 δις για φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά ο ίδιος είναι που έχει βάλει και την κατάργηση, τη μείωση του αφορολόγητου, για την οποία κάποτε έλεγε ότι δεν πρόκειται να τη δεχθεί και ότι θα παραιτηθεί αν πιεστεί η κυβέρνηση. Αυτό το έλεγα τον Ιούνιο στη δεύτερη αξιολόγηση, όταν το Δουνουτού δεν ήταν στο πρόγραμμα. Και ξέρετε ότι ακριβώς τη μείωση του αφορολογήτου αντισταθμίζεται με άλλες φοροαπαλλαγές. Φοροαπαλλαγές για τις μεσαίες τάξεις, μείωση του ένφια, μείωση στο φόρο των επιχειρήσεων. Δεν είναι η εικόνα έτσι. Αυτή η μείωση του αφορολόγητου θα είναι ένα προς ένα με μείωση άλλων φόρων. Άρα δεν είναι αυτή η εικόνα. Είναι δημοσιονομικά ουδέτερο αυτό. Ότι θα έχει και επιπτώσεις διανομής σε κάποιους ανθρώπους θα έχει και γι' αυτό έχουμε πάρει μέτρα για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Τώρα, η πραγματική οικονομία έχει στεγνώσει από ρευστό. 2 δις ευρώ τα ληξιπρόθεσμα του Ιουλίου. Κάθε μήνα και πιο πάνω. Τι θα κάνετε με τον κόσμο που δεν έχει να πληρώσει? Οι κατασχέσεις δεν λύνουν το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κοντεύουν τα 4 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι που εμφανίζονται με χρέη προς το δημόσιο. Από αυτούς το 1.678 είναι στο παραπέντε αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης. Ενώ σε 970 κάτι χιλιάδες έχουν ήδη επιβληθεί τα μέτρα αυτά. Τι θα κάνετε, πώς θα λύσετε αυτό το γόρδιο δεσμό? Κοιτάξτε, όλα αυτά... Μία κοινωνία λιπόθυμη. Δεν είναι αυτό το... Έχουμε πολύ σημαντικά κομμάτια της κοινωνίας που υποφέρουν και συνεχίζουν να υποφέρουν. Το ξέραμε αυτό το Σεπτέμβρη και έχουμε κάνει τα πάντα για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν λέτε ποτέ τίποτα για αυτά που έχουμε κάνει. Για την αλληλεγγύη που έχουμε πληρώσει, για τα προγράμματα, τώρα, για τα αποσχολήσεις. Θέλετε να δίνετε συνέντευξη και εγώ να σας γλύφω, να λέω πόσο ωραίος είστε και πόσο σημαντικά τα κάνετε. Θέλω τα προβλήματα εγώ να θέλω μια σφαιρική εικόνα. Ναι. Γιατί δεν πρέπει να σπείρουμε απογοήτευση στον κόσμο. Η σφαιρική εικόνα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται πολύ. 3.978.000 φορολογούμενοι. Τους άκουσα, αλλά δεν είναι αυτή μόνο η εικόνα. Είναι ο μισός ενεργός πληθυσμός. Δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα. Και πρέπει να ξέρετε ότι παίρνετε ένα σημείο του χρόνου που ήμασταν στο πάτο. Θα δώσετε τις 120 δόσεις και σε αυτούς. Θέλω να πω, αυτό που προβλέπει ο εξοδικαστικός θα το δώσετε. Ξέρετε πόσοι, για τώρα που ευτυχώς που είπατε για τον εξοδικαστικό, ξέρετε πόσοι ήδη έχουν μπει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα που έχει ηλεκτρονική? Παραπάνω από 5.000 άνθρωποι έχουν μπει. Δηλαδή, πολύ θετικό. Όλα αυτά αρχίζουν. Όλα αυτά. Τις 120 δόσεις. Υπάρχει η διαδικασία. Θα τις δώσετε. Όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί σε αυτό που λένε οι ξένοι win-win. Γιατί και οι επιχειρήσεις αναδιορθώνονται. Και υπάρχει περισσότερη ρευστότητα στις τράπεζες γιατί βγάζουν προβληματικά δάνεια από τα χαρτιά τους. Νομίζω ότι η εικόνα είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σιγά σιγά. Δεν είναι πάντως η εικόνα αυτή. Εγώ είχα και μια εικόνα από διαρροές που έγιναν από δικές σας συνομιλίες με τους δημοσιογράφους. Μια εικόνα ότι έχετε ανησυχία για το αν βγαίνει το πρόγραμμα και το αν θα χρειαστεί να πάρουμε και άλλα μέτρα το 2018. Ή να έρθουν νωρίτερα τα μέτρα που έχουμε για τη συνέχεια. Αφού με ονομάσατε, γιατί ήταν άτυπη η ενημέρωση, να σας πω... Σας ονόμασαν οι εφημερίδες, δεν σας ονόμασα εγώ σήμερα. Να σας πω πρώτη ερώτηση. Δεν χάλασα εγώ το off the record, αλλά έχει δημοσιευθεί. Μάλιστα πολλοί τότε είπαν ότι αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και στη σχέση σας με τον Πρωθυπουργό. Πρώτη ερώτηση δημοσιογράφου. Προβλέπετε πρόβλημα το 2017? Δεν προβλέπουμε, όχι μόνο δεν προβλέπουμε, θα έχουμε και υπεραπόδοση και θα υπάρχει πάλι να το μοιράσουμε αυτό. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν θα βρούμε το στόχο το 2017, είναι πού να ξοδέψουμε για δεύτερη χρονιά την υπεραπόδοση. Δεύτερη ερώτηση του δημοσιογράφου. Περιμένετε ότι για το 2018 θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα?
Απάντηση του Υπουργού. Όχι, γιατί έχουμε σε κάποια σημεία υποαπόδοση στο φόρο εισοδήματος και σε κάποια άλλα στο ΕΦΚΑ, στο φόρο του ΦΠΑ, στα έσοδα που θα πάρουμε, τις δαπάνες που θα μειωθούν μέσα από την επισκόπηση δαπανών. Και άρα προβλέπω ότι το 3,5% το πιάνουμε. Τρίτη ερώτηση του δημοσιογράφου. Και αν δεν το πιάσει το 3,5%? Και λέω, μέσα στους στόχους είναι να πιάσω το 3,5%. Τι ερώτηση είναι αυτό? Και βγαίνει ο Επομένως λέτε ότι θα το πιάσετε. Θα το πιάσουμε, αλλά δεν είναι όμως δημοσιογραφική εντολογία όταν λέω ότι προφανώς κάτι πρέπει να κάνουμε αν δεν φτάσουμε το στόχο και μετά να βγαίνει ότι ο Ευκλήδης του Τσακαλώτος προβλέπει ότι θα πάρουμε νέα μέτρα. Δεν είναι αυτό. Η απάντηση ήταν σαφής που είχα δώσει στον δημοσιογράφο. Τώρα, δύο πολύ σύντομες απαντήσεις, γιατί ο χρόνος είναι οριακός. Πρώτη ερώτηση. Τι γίνεται με τις τράπεζες? Μείζον θέμα. Τι σημαίνει η επίσπευση των stress test για τις τράπεζες? Σημαίνει υποχώρηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Υπάρχει τελικά θέμα ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών Νομίζω τραπεζών? Νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα ξέρετε την τελική λύση. Θα γίνουν τα stress test όπως έχουν υπολογιστεί για όλες τις χώρες. Η μόνη διαφορά είναι ότι θα σπρώξουν το SSM αντί να βγάλει τα αποτελέσματα το καλοκαίρι, να τα φέρει λίγο πιο πριν για να ξέρουμε τα αποτελέσματα πριν βγούμε από το πρόγραμμα. Το Δούνου του νομίζω θα βγάλει ανακοίνωση που θα λέει ότι δεν ζητάμε. Μου το λένε τώρα. Το περίμενα, εγώ δεν ήθελα να σας το πω. Ότι δεν ζητάνε. Από Φλεβάρι. Θα το δουν. Και δεν χρειάζεται AQR. Άρα νομίζω. Ανακεφαλαιοποίηση, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται μεγαλύτερη εποπτεία και μελέτη για τις ελληνικές τράπεζες από αυτό που προβλέπετε από το SSM. Τελευταίο ερώτημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ναι. Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας πια που μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι σε καλή θέση και ότι νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει και τη ρευστότητα. Τελευταίο ερώτημα. Την Κυριακή η Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα funds, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν όψη της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην Τρόικα. Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει στην Κύπρο έγινε. Γιατί, να σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό. Ναι. Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ. Και αν είσαστε κακοπληρωτής που έχετε τα λεφτά ή τα δίνετε, θα περιμένετε να πάρετε τη χαμηλή τιμή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να κυνηγήσουν οι τράπεζες αυτούς που λέμε στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή για να μας καταλάβει ο κόσμος, άνθρωποι που έχουν λεφτά να ξεπληρώσουν το δάνειο και δεν και το κάνουν. Κοροϊδεύουν. Και κοροϊδεύουν. Αυτό θα δώσει ένα σήμα στους ανθρώπους να πάνε να διαπραγματευτούν με τις τράπεζες. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε ένα πολύ υποστηρικτικό πλαίσιο για τους ανθρώπους που όντως δεν μπορούν να ξεπληρώσουν το δάνειό τους. Άρα νομίζω ότι αυτό και θα είναι κοινωνικά δίκαιο και θα λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, που δεν είναι μόνο πρόβλημα των τραπεζών, είναι αυτό που είπατε στην αρχή, η ρευστότητα για να μπορούν να δανείζουν σε νέα δάνεια. Σας ευχαριστώ θερμά για τον ζωηρό αλλά ενδιαφέροντα διάλογο. Ευχαριστώ.